μηνύματα. Το μεγάλο στοίχημα, το διακύβευμα, οι συσπυρώσεις, οι πιθανές συνεργασίες. Καλά νέα από τη γεώτρηση στο Καλυψό προανήγγειλε ο Νίκος Αναστασιάδης. Συλλαλητήριο υπέρ της ειρήνης και της δημοκρατίας και κατά της βίας και του φασισμού οργανώνουν το απόγευμα στα κατεχόμενα 21 τουρκοκυπριακές οργανώσεις. Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση Λαγκάρτ Τσίπρα στον Νταβός. Στο επίκεντρο η ολοκλήρωση του προγράμματος και η ελάφρυνση του χρέους. Τη στήριξη των Ευρωπαίων στην επιχείρηση κατά των Κούρδων ζήτησε ο Μερτσελίκ. Αναστάτωση το πρωί από ύποπτο αντικείμενο σε παραλιακή περιοχή στην Πάφο. Η ασφάλιση στη ζωή μας, πώς επιλέγουμε ασφάλεια, η αξία της ασφάλισης, τα ωφέλη, οι παγίδες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις. Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 26 Ιανουαρίου, είναι η τελευταία Παρασκευή. Πριν από τις προεδρικές εκλογές, υποψήφοι επιτελεία κόμματα δίνουν την ίστατη μάχη για να συγκεντρώσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερα ποσοστά. Αυτό που ξεχωρίζει σήμερα στην επικαιρότητα είναι η καταγγελία του Προέδρου Αναστασιάδη ότι σύμβουλος του Νικόλα Παπαδόπουλου απέστειλε επιστολή για απόσυρση χρημάτων των Ταμείων Προνοίας της ΑΤΙΚ και της ΑΕΚ από το συνεργατισμό. Ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Μιχάλης Σοφοκλέους προχώρησε ένα βήμα παρακάτω και κατονόμασε το Στέλιο Πλατή, ο οποίος είναι επικεφαλής και συντονιστής του επιτελείου Νικόλα Παπαδόπουλου για θέματα οικονομίας. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Νίκου Αναστασιάδη, του Μιχάλη Σοφοκλέους, αλλά θα μιλήσουμε και με το Στέλιο Πλατή, καθώς και με εκπροσώπους επιτελείων, να δούμε πώς ακριβώς έχει αυτό το ζήτημα. Θα συζητήσουμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Ενώ 1 και 40 θα είναι το μαζί μας ο πρόεδρος του Δυσία Βέροφ Νεοφύτου. Να σας πω ότι γύρω στη 1 και 10 περίπου θα μιλήσουμε για τις ασφάλειες στη ζωή μας, πώς επιλέγουμε τι ασφάλεια θα κάνουμε, τι πρέπει να προσέχουμε, ποια είναι τα δικαιώματα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας. Πρώτο όμως, ο λόγος στη Στέλλα Τικοκίνου για το Δελτίο Ειδήσεων. Στέλλα, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης κατηγόρησε συγκεκριμένο σύμβουλο υποψηφίου για την Προεδρία ότι κρύβεται πίσω από επιστολή που καλεί υπαλλήλους της ΑΕΚ και της ΣΥΤΑ να αποσύρουν τις καταθέσεις τους από το συνεργατισμό. Μιλώντας χθες βράδυ στο ΡΙΚ και κληθείς να σχολιάσει τις φήμες περί κουρέματος στο συνεργατισμό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και ουδής λόγος ανησυχίας πρέπει να υφίσταται. Ανέφερε ότι οι φήμες προέρχονται από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, προσθέτοντας ότι εν λόγω σύμβουλος, μέσω θυγατρικής εταιρείας που διατηρεί, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και στα ταμεία προνοίας των υπαλλήλων της ΑΕΚ και της ΣΥΤΑ. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε θλιβερό χάρη των εκλογών να οδηγούνται τα πράγματα σε καταστροφική πορεία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη πόσο μπορεί ανεύθυνες ενέργειες να βλάψουν την κυπριακή οικονομία. Και χάρη ενημέρωσης πρώτης εκδόσεως της ανακοίνωσης από την αρμοδία αρχή που δεν είναι άλλη από την Κεντρική Τράπεζα, έγινε σύσκεψη για να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε μια σπερμολογία η οποία προέρχεται από συγκεκριμένο δυστυχώς χώρο. Αποτελεί σύμβουλον και υποψηφίο ο κύριος που έδιδαν οδηγίες ή συμβουλές να αποσύρουν συγκεκριμένα ταμεία τα χρήματα τους. Γιατί δεν κατονομάζεται το χώρο, κύριε Πρόεδρε. Στο σύμβουλο. Θυγατρική εταιρεία συγκεκριμένου συμβούλου, που είναι σύμβουλο στα ταμεία προνοίας των υπαλλήλων τη ΑΕΚ και τη ΑΤΙΚ, έδιδε οδηγίες ότι πρέπει να σηκώσουν τα χρήματα. Και αντιλαμβάνεστε, την ίδια ώρα η διασπορά τη είδηση οδηγούσε ποιου, εκείνου που είναι απόλυτα προστατευμένοι. Από τα 11,5 δισεκατομμύρια που είναι καταθέσεις στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, τα 10 δισεκατομμύρια είναι απόλυτα διασφαλισμένα, διότι μιλούμε για καταθέσεις κάτω των 100.000. Είναι λυπηρών και θλιβερών. Χάρη των εκλογών να προκαλούμε ή να οδηγούμε τα πράγματα σε καταστροφική πορεία, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το πόσο μπορεί ανεύθυνες ενέργειες και εσκεμμένες πράξεις να βλάψουν την κυπριακή οικονομία. Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να καταστρέψει τον τόπο για χάρη των φιλοδοξιών του οποιοδήποτε. Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ Πρωινή Ενημέρωση, ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Μιχάλης Σοφοκλέους, κατονόμασε τον Στέλιο Πλατή, τον άνθρωπο που απέστειλε τις επιστολές στα ταμεία προνοίας της ΑΕΚ και της ΣΥΤΑ. Στις 24 Νοεμβρίου ναι. του 2017, ο οικονομικός σύμβολος του επιτελείου Νικόλα Παπαδόπουλου, ο κύριος Πλατής, σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του Πολίτη, ξεκίνησε αυτή την σπερμολογία. Είναι και από υπάρχει... τότε που ξεκίνησε το Βεβαίως. Πρόβλημα. Όχι, από τότε ξεκίνησε η σπερμολογία. Από τότε εννοώ ξεκίνησε η φημολογία. Και υπάρχουν δηλώσεις, δημόσιες, δεν λέω κάτι το οποίο
Σηκώθηκαν πολλά χρήματα από το συνεργατισμό, δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα. Δημιουργείται μια ανησυχία στον κόσμο. Άκουγα τώρα τώρα που ερχόμουν, άκουγα και τις τοποθετήσεις των υποψηφίων πρόεδρων. Ναι. Στο τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Όταν ήμουν στο αυτοκίνητο. Και όλοι λένε ότι είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει συμπεριλαμβανομένου και τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Εγώ δεν λέω ούτε για επιστολές, ούτε για που υπάρχουν. Mm-hmm. Υπάρχει επιστολή 8 πρώτου του 2017 που καλεί τα ταμεία προνοίας να σηκώσουν τα χρήματά του. Καλά, και το όμως από την ώρα που γίνεται αυτή η συζήτηση διαρκώς, η οποία ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, στις 24 Νοεμβρίου με την δήλωση του κυρίου Πλατή και τις τοποθετήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα. Και αναγκάστηκε και ο συνεργατισμός τότε να απαντήσει προσωπικά στον κύριο Πλατή. Υπάρχουν τα ηχητικά, δεν λέω κάτι κρυφό, επαναλαμβάνω. Αυτά ήταν στα Ερτσιανά, όπως τα λέτε εσείς. Μάλιστα. Και από τότε ξεκίνησε. Μάλιστα. Και μετά υπάρχει στις 8 Ιανουαρίου η συγκεκριμένη επιστολή. Που δεν μιλάμε, μιλάμε για πριν 15 μέρες, δεν μιλάμε για πριν 2 μήνες και το θυμηθήκαμε τώρα. Υπάρχει στις 8 Ιανουαρίου η συγκεκριμένη επιστολή που καλεί ταμεία προνοίας να αποσύρουν τις καταθέσεις. Ως τι τα καλεί, ως τι τα καλεί. Είναι εταιρεία που αρχίζει συμβουλών. Είναι εταιρεία που συνεργάζεται, συμφερόντος του κυρίου Πλατή, που συνεργάζεται με τα ταμεία προνοίας. Μάλιστα. Άμεση ήταν η απάντηση του Στέλιου Πλατή στις αναφορές του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Σε γραπτή δήλωσή του, επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου Νικόλα Παπαδόπουλου αναφέρει ότι ουδέποτε απέστειλε την όποια επιστολή σχετικά με τον συνεργατισμό, ενώ εκφράζει την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά, ώστε, όπως αναφέρει, η φυσική και η ηθική αυτούργοι της συκοφαντίας να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Ο κ. Πλατής αναφέρει στην επιστολή του ότι ουδέποτε διετέλεσε σύμβουλο σε ταμείο προνοίας ή σε ημικρατικό οργανισμό και ουδέποτε απέστειλε την όποια επιστολή σχετικά με τον συνεργατισμό. Σημειώνοντας ότι δεν έδωσε καμία συμβουλή στο Ταμείο Προνοίας ή σε μικρατικό οργανισμό σε σχέση με το συνεργατισμό, ούτε ως πρόσωπο, ούτε ως μέλος εταιρείας. Καταλήγει εκφράζοντας τη λύπη του για το κατάντημα, όπως ισχυρίζεται, του κορυφαίου θεσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.